για να ξεφεύγουν τα παιδιά από το συνεχόμενο προπόνηση. Με την Αλεξανδρούπολη πάντα με τον Εθνικό δημιουργούμε ημερίδες στίβου για να ξεφύγουν τα παιδιά από την καθημερινότητα. Τώρα θα κάνουν αγωνίσματα τα πολύ μικρά οι μπέμπιδες με τα ειδικά όργανα, οι άλλοι θα τρέξουν 60 μέτρα, θα κάνουν πόντια, θα κάνουν μήκος και έτσι ένα απόγευμα θα είναι ευχάριστο για τα παιδιά. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τουλάχιστον ανά 20 μέρες, 30 μέρες μία φορά μέχρι να μας έρθει η άνοιξη, οπότε θα βγούμε κανονικά στους αγώνες και στα ανοιχτά γήπεδα. Ελπίζω ότι φέτος η μικρή μας κατηγορία, εμάς της Ολυμπιάδος Κομωτινής, θα είναι πολύ καλύτερη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και πλειάδα και προπονητικό υλικό και πλειάδα αθλητών μικρών μεγάλων, οπότε νομίζω ότι φέτος η χρονιά θα είναι ό,τι καλύτερο για μας αγωνιστικά. Πάντα οι ακαδημίες ξεκινάνε από 4 ετών και ξέρετε, πρέπει να περιμένεις άλλα 10 χρόνια να μπει το παιδί σε κατηγορία και να αρχίσει να αγωνίζεται. Έχω περιμένει πολλές δεκαετίες, γι' αυτό φυσικά έχω και μια ηλικία γύρω στα 30, χιούμορ έτσι, και πάντα περιμένω το μικρό να πάρει μια μεγάλη νίκη και να μου δώσει τη χαρά. Αυτό το έχω κάθε χρόνο, γιατί από το 85 που αρχίσαμε πάντα περίμενα τα μικρά να μεγαλώσουν. Οπότε καταλαβαίνετε μετά από 30 χρόνια πόσα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι τα πρώτα μου παιδιά, η πρώτη δεκαετία, φέρνει ήδη τα παιδιά του για να αγωνίζονται. Είναι, ξέρετε, μεγάλο πλεονέκτημα. Θα ήθελα να ζω για να δω και τα εγγόνια τους. Νομίζω ότι προσφέραμε πάρα πολλά στον ομό μας, προσφέραμε πολλά στη Θράκη, προσφέραμε πολλά στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέραμε πάρα πολλά στην Ελλάδα με μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, βαλκανικούς αγώνες, μεσογειακούς αγώνες. Οι αθλητές μας συμμετείχαν σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα. Έχουμε βγάλει γύρω στους 93, αν θυμάμαι καλά, πρωταθλητές Ελλάδος, οι οποίοι έχουν φοβερά πλεονεκτήματα, δεν θα τα αναφέρω. Τα πλεονεκτήματα θα ήθελα να τα συζητάω ιδιαίτερα με τους γονείς, να κάθομαι σε ένα χώρο και να συζητάω τι κερδίζει το παιδί και για τις σπουδές του και για το στρατιωτικό του και για τα πάντα. Αλλά θέλω τους γονείς να βρίσκονται κοντά μου, να τους εξηγώ τι κερδίζουν από το στίβο και πόσο θα τα βοηθήσει για την όλη η ζωή τους. Ο στίβος είναι ένα άθλημα ατομικό. Ο κάθε αθλητής ατομικού αθλήματος κερδίζει την προσωπικότητά του. Ό,τι κάνει το κάνει μόνος του αγωνιστικά από μικρός και όταν μεγαλώσει πάλι μόνος θα το κάνει, ό,τι και να κάνει και επαγγελματικά. Θα ήθελα να μην πούμε πολλά, θα επεκταθούμε αργότερα σε άλλες συναντέψεις και θα ήθελα να δώσω άλλους τόνους, αλλά εκείνο που θα παρακαλούσα τους συμπατριώτες μου Κομωτινέως και του νομού Ροδόπης να έρχονται να με βρίσκουν και εγώ θα τους πείσω με έργα, όχι με λόγια, τι εστί στίβος και πόσο πολύ ψηλά μπορεί να ανεβάσει το παιδί τους.